Εμείς να επιστρέψουμε στα δικά μας με σύνθημα ένα ποτήρι γάλα για κάθε παιδί. Οι γιατροί του κόσμου στόλισαν στο κέντρο της πρωτεύουσας ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κάθε κουτί γάλα και ένα μικρό κλαδάκι και όλα μαζί ένα μεγάλο δέντρο για τα μικρά παιδιά που έχουν ανάγκη. Οι γιατροί του κόσμου με τη συμβολή των πολιτών για 8η συνεχή χρονιά δημιούργησαν ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της Αθήνας με δεκάδες γάλατα, ευαπορέ και παιδικές κρέμες για στολίδια. Όταν ένα μικρό κορίτσι στα πολιατρία μας, σαν ασθενής μας, μας ρώτησε αν ο Άγιος Βασίλης φέρνει γάλα. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι μπορεί ο Άγιος Βασίλης να φέρνει γάλα, αλλά φέρνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και έτσι 8 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, που είναι η χριστουγεννιάτικη γιορτή των γιατρών του κόσμου. Ένα δέντρο προσφοράς, αλληλεγγύης. Είναι ένα δέντρο με ιδιαίτερη σημασία. Αυτό το δέντρο δεν μπαίνει όταν τελειώνουν τα Χριστούγεννα στην αποθήκη, μπαίνει σε κάποια στομάχια κάποιων παιδιών. Πρόκειται για την καθιερωμένη φιλανθρωπική δράση που γίνεται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και σκοπό έχει τη συλλογή γάλατος αλλά και τροφίμων μακράς διάρκειας καθώς και φαρμάκων. Είναι μια πολύ καλή πράξη αυτές τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Ένα λιθαράκι και από εμάς που ασχολούμαστε με τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να το μεταδίδουμε. Φέτος στο πλευρό των γιατρών του κόσμου βρίσκεται και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Ειδικά καθώς με τους γιατρούς του κόσμου μας συνδέει μια πολύ στενή σχέση συνεργασίας, έχοντας υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας για δράσεις κοινωνικής προσφοράς και συνεργασίας. Για την ενίσχυση του έργου των γιατρών του κόσμου θα λειτουργεί στα προπήλαια μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου σπιτάκι με χριστουγεννιάτικα είδη.